Κύριε Υπουργέ, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Τι κάνετε? Καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να έχουμε μια χρονιά με υγεία, καλύτερη από τη δύσκολη που είχαμε και αφήσαμε πίσω μας. Τα πόνερά της βέβαια μας συνοδεύουν και στο 2023. Και εσείς και τα ταμεία που έχετε αχρίαστα να είναι. Έχετε ταμείο, αλλά... Ακριβώς. Το λέω πάντα. Αχρίαστο να είμαι αχρίαστος. Εύχομαι να είμαι πάντα αχρίαστος. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές συναστρεφόμαστε με δημάρχους από άλλες περιοχές και με προσκαλούν, λέω, καλύτερα να μην με προσκαλέσετε. Όταν θα έρθω, δυστυχώς θα έρθω για να επιδιορθώσουμε, να αποκαταστήσουμε κάποια ζημιά που θα γίνει σε κάθε περιοχή που πλήγεται από φυσικές καταστροφές. Τώρα και μεταξύ μας, εντάξει, είναι σημαντικό όμως να πέφτουν και κάποια χρήματα, αρκετά χρήματα σε κάποιες περιοχές, γιατί ξέρω ότι μπορεί να το λέτε σε αυτό, αλλά σε πολλές περιοχές λένε. Είναι σωσμός η κρατική επιδότηση, η κρατική βοήθεια. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που επανήλθε στο σκεπτικό των πολιτών τα τελευταία χρόνια, γιατί τα προηγούμενα δεν υπήρχε η έννοια, ούτε αυτή η φιλοσοφία, ούτε αυτή η έννοια της κρατικής αλλογής σε τέτοια διευρυμένη διάσταση. Και η θέση, πρώτη φορά έγινε τέτοια θέση. Ακριβώς, γιατί έχετε... Είναι η κλιματική κρίση αυτή, η οποία έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα που στο παρελθόν τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες του Hollywood, κάποια στιγμή θα έρθουν και θα τα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, πλέον τα συναντάμε συχνά πυκνά. Αυτή είναι και η έννοια της κλιματικής κρίσης, ότι έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν και πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε αναγκαστικά οι υποδομές μας, όταν αναφερόμαστε σε υποδομές και όχι σε ζημιές ή ιδιώτες, δεν είναι φτιαγμένες για να αντέξουν τέτοιας κλίμακας πιέσεις. Οπότε αναγκαστικά, όταν έχουμε ζημιές, θα πρέπει να φτιάξουμε υποδομές οι οποίες και αποκαθιστούν τις ζημιές, αλλά και αποκτούν μια αίσθηση ανθεκτικότητας. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα χαλάσουν με τον παραμικρό, αλλά θα είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν. Προσωποπαγής θέση υπουργού, από ό,τι κατάλαβα. Πώς λέμε προσωποπαγής θέση στο δημόσιο? Κύριε Τριαντόπουλε, μεταξύ μας τώρα, όπως είμαστε, έρχονται εκλογές. Μήπως έχετε ακούσει τίποτα έτσι παραπάνω? Γιατί άλλοι λένε Μάρτι, άλλοι λένε Απρίλη, άλλοι λένε Μάη. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Κοιτάξτε, ξέρετε καλύτερα από μένα, έχοντας περισσότερα χρόνια στο δημόσιο βίο και στην κάλυψη όλων αυτών των γεγονότων, ότι από την αρχή κάθε τετραετίας ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Ξεκινάει μια συζήτηση, τώρα εκλογές, αύριο εκλογές, σε λίγο εκλογές. Δύσκολα ολοκληρώνεται μία τετραετία στη χώρα μας. Αυτό το έχει πει με σαφήνεια ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θέλει και στοχεύει στην ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας. Άρα και στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο πριν κλείσει το έτος, είπε ότι θα έχουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Και αυτό το επαναλαμβάνω και εγώ αρκετές φορές και εκτιμώ ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και οι ενδείξεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν έχει σταματήσει η κυβέρνηση όχι μόνο να διαχειρίζεται τις κρίσεις, αλλά και να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί απέναντι στο λαό, αλλά και στις ανάγκες που έχει η χώρα. Εσείς προσωπικά ετοιμάζεστε τώρα για τις εκλογές, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο ή οτιδήποτε άλλο με τη θέση του Υφυπουργού? Δεν κάνω λάθος? Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Και μάλιστα μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου στη Μαγνησία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες ημέρες, το οποίο με εξάφιασε κιόλας, γιατί έλαβε χώρα τη στιγμή που ήμουν στον ημόσυνο του πατέρα μου και κατέβαινα. Δεν είχαμε σήμερα, ήμασταν στην Παναγία Ξενιά. Ελάτε τώρα, μην πείτε ότι δεν το ξέρατε. Όχι, η στιγμή είπα ότι με ξάφνιασε. Αυτό ήταν κάτι που ούτως ή άλλως... Δεν ξέρατε πότε θα το ανακοινώσει? Κοιτάξτε, αυτό είναι στο σχεδιασμό πάντα του Πρωθυπουργού πότε θα γίνει. Αλλά ήταν κάτι όπου ουσιαστικά ο ίδιος έλαβε την απόφαση. Εγώ ήμουν από την πρώτη στιγμή στη διάθεσή του για να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Το είχαμε κάνει και είχα συμμετείχα και στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, έχοντας σαν στόχο τον τόπο μας, τη Μαγνησία, να την διατηρήσουμε στον επίκεντρο αυτής της εθνικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια, όπως το κάναμε και αυτά, να το κάναμε το ίδιο και κατά τη δεύτερη θητεία διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν όλες μπροστά τη Νέα Δημοκρατία σαν πρώτο κόμμα. Ωστόσο, τα πράγματα έξω στην πιάτσα, στην αγορά, είναι δύσκολα. Η ακρίβεια θερίζει. Εγώ ακούω πολύ κόσμο ο οποίος έχει πολλά πολλά παράπονα. Η Νέα Δημοκρατία βασίζεται στη σύγκριση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Είναι αρκετό αυτό όμως ως πολιτικό επιχείρημα, γιατί ο πληθωρισμός είναι πολύ μεγάλος και το νοικοκυριό πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα. Δεν φοβάστε μήπως έχουμε έντονη ψήφο διαμαρτυρίας? Είναι γεγονός ότι η χώρα μας όλη αυτή την περίοδο πιέζεται από εξωγενείς κρίσεις, αρκετές κρίσεις. Μία από αυτή είναι και η κρίση της ακρίβειας και έρχεται σε συνέχεια των κρίσεων που είπαμε πριν για την κλιματική κρίση, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση που φουντώνει και αυτή της ακρίβειας και φυσικά τον πόλεμο. Όλα αυτά τα έχουμε διαχειριστεί σαν κυβέρνηση μαζί με την κοινωνία. Σε όλο αυτό είμαστε σε μια κοινή προσπάθεια που προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας όλες τις δυσκολίες που έχουμε όλη αυτή την περίοδο. Ο πληθωρισμός είναι και μάλιστα είναι τέτοιος ο οποίος δημιουργεί δυσκολίες, ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Γι' αυτό και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε το οικονομικό επιτελείο στοχευμένα να ενισχύσει τις κοινωνικές ομάδες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Σίγουρα οι πολίτες πιέζονται, τα νοικοκυριά πιέζονται, αλλά κατανοούν αφενός ότι είναι κάτι που έρχεται εξωγενώς, δεν είναι κάτι που προκύπτει ενδογενώς. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι στην περίπτωση της χώρας μας αρχίζει και αποκλιμακώνεται την τελευταία περίοδο. Βλέπουμε ότι τα μέτρα τα οποία ενεργοποιεί η κυβέρνηση, τα οποία είναι στο σκέλος της προσφοράς κυρίως, και δει στο σκέλος της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος και όχι στο σκέλος της ζήτησης, όπου συχνά ανατροφοδοτεί τον ίδιο τον πληθωρισμό. Ξέρετε, αν πάμε πίσω και στην οικονομική θεωρία των προηγούμενων δεκαετιών, όταν τη δεκαετία του 70 και του 80 προσπαθούσαν να αναχαιτήσουν με μέτρα στήριξης της ζήτησης και οριζόντια μέτρα στήριξης της ζήτησης τον πληθωρισμό, αυτό είχε αντίστροφα αποτελέσματα. Είχαμε μία διώκωση του πληθωρισμού. Εγώ δεν το θυμάμαι, το έχω διαβάσει αυτόματα στις αριθμητικές αναπροσαρμογές, που ουσιαστικά έρχονται να επιβεβαιώσουν σαν μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία τον πληθωρισμό. Όταν αυξάνεις κάτι για να προλάβεις κάτι που θα αυξηθεί, το αυξάνεις στα σίγουρα. Άρα αυτά δεν είναι στην οικονομική φιλοσοφία της κυβέρνησης. Ενεργούμε από την άλλη πλευρά του σκέλους της οικονομικής πολιτικής, από την προσφορά και από την τόνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, ακόμα και σε εργαλεία όπου, το οποία κάποιος αστειευόταν στην αρχή, όπως το καλάθι των καταναλωτών, που έχει συγκρατήσει τις τιμές, αν όχι τις έχει μειώσει κατά τη στα προϊόντα αυτά. Οπότε έτσι στοχεύουμε, όπως είπα και πριν, στις κοινωνικές ομάδες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Οι κοινωνικές ομάδες όπου μπορούν να φέρουν μέρος της επιβάρυνσης αυτής, το φέρουν. Στόχος μας είναι, όπως λέμε και πριν, αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε έτσι. Να σας κάνω μία ερώτηση τέλος. Σήμερα, επειδή επρόκειτο να τα πούμε, κάτσα και διάβασα λίγο το βιογραφικό σας και μου πήρε και μισή ώρα. Έχετε ένα κάρο πτυχία, ένα κάρο μεταπτυχιακά. Γιατί θέλετε και ασχολείστε με την πολιτική? Εντάξει, δεν είναι τόσο πολλά. Πολλοί κόσμος έχει κάνει σπουδές και σίγουρα έχει κάνει και σπουδές καλύτερες από τις δικές μου. Η ενασχόλησή μου με την πολιτική, όπως είπα πει από την πρώτη στιγμή, προέκυψε από το εξής ερώτημα, ότι όντας κοντά το τεχνοκρατικό σκέλος της πολιτικής από την προηγούμενη δεκαετία, το ερώτημα που μου ετέθη πολλές φορές είναι, αφού μπορώ να βρω λύσεις ή να σκιαγραφίσω λύσεις σε προβλήματα πολιτών ή σε προβλήματα πολιτικής, γιατί να μην προσπαθήσω να τα υλοποιήσω κιόλας? Άρα έτσι ήταν αυτό που με κινητροδότησε να μπω μέσα στο στίβο της πολιτικής, και μέσα από την διακυβέρνηση της χώρας, την Κυριάκο Μητσοτάκη, μου δόθηκε και η ευκαιρία, μια πολύτιμη ευκαιρία, να το κάνω και πράξη με αυτό, να μεταρρυθμίσω πράγματα, να αλλάξω πράγματα όταν ήμουν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, με νέους νόμους, με νέα πλαίσια, με μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν. Είπαμε πριν για την κρατική αρρωγή, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο πριν. Το δημιουργήσαμε, ήταν μια ανάγκη, το δημιουργήσαμε. Είχαμε προβλήματα με την πανδημία, δημιουργήσαμε την επιστρεπτή αποκαταβολή με το χρέος του Σταϊκούρα και το οικονομικό επιτελείο. Άρα δώσαμε λύσεις και αρκετά θα μπορούσαμε να πούμε σε προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι που με τρικάρει, αυτό είναι που με κινητοδοτεί, να μπορώ να δίνω λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Και φυσικά όταν αυτό το κάνεις, ακούγοντας τους πολίτες πάντα, είναι πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό να μπορεί να ακούει τους πολίτες, και μάλιστα το λέω και άλλες φορές,
όταν μέσα από την επικοινωνία, την άμεση που έχω ακόμα και τώρα σε μια περιοχή με φυσική καταστροφή, επιδιώκω να είμαι συχνά στο πεδίο για να έχω άμεση επικοινωνία με τους πολίτες. Όταν αυτό συμβαίνει και ο πολίτης βλέπει να λύνεται ένα πρόβλημά του, και όχι πρόβλημα προσφατολογικής φύσεως, αλλά πρόβλημα πολιτικής, γιατί κάποιος δεν λαμβάνει για κάποιο ζήτημα ένα μέτρο, όταν αυτό γίνεται υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στον κόσμο, μεγάλη ικανοποίηση στον πολιτικό, γιατί ενισχύεται η εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και κράτους. Άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία βάζουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό το μεγάλο στοίχημα που είναι, πέραν της λύσης στα προβλήματα, να ενισχύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Επί τη ευκαιρία, περιμένουμε στο Βόλο κάποιες αποζημιώσεις από τις ζημιές που γίνανε από τον Μπουρίνι το 15 Αύγουστο. Αυτό έχει λήξει το θέμα, τρέχει, το περιμένουμε. Γνωρίζετε που βρίσκεται. Έχουν προχωρήσει ό,τι είχε προβλεφθεί μέχρι τώρα. Έχουν δοθεί οι φορολογικές αναστολές, οι ασφαλιστικές αναστολές. Έχουν δοθεί προκαταβολές στις επιχειρήσεις. Σε νομίζω 68 επιχειρήσεις, 64 επιχειρήσεις που είχε στείλει η περιφέρεια, δόθηκε προκαταβολή του 20% της εκτιμηθής ζημιάς. Και τώρα οι πολίτες στέλνουν τους φακέλους για να δοθεί και το τελικό ποσοστό κάλυψης. Θυμίζω ότι έχουν περάσει 3-4 μήνες από τα να πέφτουν οι προκαταβολές, όταν την προηγούμενη περίοδο εγώ για παράδειγμα το 2020 υπέγραψα για παροχή επιχορήγησης σε επιχείρηση της Κοπέλου του 2015, 5 χρόνια μετά. Οπότε έχουμε καταφέρει με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε να συντομίσουμε αυτούς τους χρόνους, και όσο πιο γρήγορη είναι η διεύλυνση συνεργασίας που έχουμε με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που συγκροτούν τις επιτροπές, τόσο πιο γρήγορο είναι και το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση του Βόλου δεν ενεργοποιήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα rogi.gov.gr όπως κάνουμε σε άλλες περιοχές όπου είναι πιο ευρείας κλίμακας το φαινόμενο της καταστροφής. Στο Βόλο υπήρχαν ζημιές, αλλά δεν ήταν τόσο διαβριμένο όπως ευτυχώς όπως σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Οπότε κινηθήκαμε με την προκαταβολή, η οποία έχει δοθεί ήδη πριν τις γιορτές στους επιχειρηματίες που την είχαν ανοίγει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα.